Εγώ ήμουν πάντα από αυτούς που έλεγε ότι οι αριστεροί δεν είναι δημοκράτες. Όταν το έλεγα αυτό, έπεθαν όλοι να με φάνε. Μου καίγαν το βιβλιοπωλείο, μου βάζαν βόμβες. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ιστορική παρεξήγηση. Δεν θέλω να αναλύσω τώρα γιατί. Πάντως είναι μια ιστορική παρεξήγηση. Πουθενά στον κόσμο η αριστερά, η κομμουνιστική αριστερά, μιλάμε, δεν είναι σοσιαλδημοκρατία, δεν έχει ταιριάξει με τη δημοκρατία. Η κομμουνιστική αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διάσπαση του ΚΚΕ και αυτοί ήταν όλοι κομμουνιστές. Όπου κυβέρνησε, κυβέρνησε με ολοκληρωτισμό. Στην Ελλάδα όμως, κυρίως λόγω του εμφυλίου και μετά λόγω της Χούντας, δημιουργήθηκε αυτό που ονομάζουμε ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Ξαφνικά εδώ, αν πας στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Λετωνία, στην Εστονία, στη Τσεχία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και πεις είμαι κομμουνιστής, σε βάζουν φυλακή. Δεν μπορεί να το πεις, με το που το λες σε φυλακή. Στην Ελλάδα, μόνο αν είσαι αριστερός είσαι καλός. Α, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Δεν το ξέρετε, το ακούσε αυτό.